Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ξέρω, με έχετε συνηθίσει άλλες ώρες, πιο βραδινές, με τα μεσονύχτες συγκεκριμένα, αλλά είπα σήμερα να κάνω την ανατροπή έπειτα από εντολές, Μηθαρής. Κατευθείαν όμως, ε. Εννοείται. Και είμαστε εδώ λοιπόν στο Λίμπερο, περνάμε καταπληκτικά και θα περάσουμε και ακόμη καλύτερα για το επόμενο 2ωρο μέχρι και τις 10, 10 και κάτι ψηλά κοντά σας. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως για τον καιρό, για το πώς θα περάσετε στη Χαλκιδική. Ναι, καλέ, ζηλεύω στα μάτια πια. Άδειασε η πόλη, άδειασε. Άδειασε, φύγαν όλοι. Εμείς μείναμε εδώ, ωστόσο να τους συντροφεύουμε, καθώς ταξιδεύουν για Χαλκιδική, για νησιά. Δεν ξέρω που πάει ο καθένας. Όπως και να έχει, εγώ σκάω από τη ζήλια μου και συνήθως δεν σκάω. Ποτέ. Ξέρεις, ξεκινάνε οι άδειες από σήμερα. Επίσημα, ναι. Πλέον ναι. Εδώ και μια εβδομάδα και σήμερα, ναι, πιο συγκεκριμένα. Έχουν ξεκινήσει το δεύτερο 15η ημέρο. Ακριβώς, του Ιουλίου. Και ταξιδεύει ο κόσμος και την κάνει, γιατί Χαλκιδική κατά βάση περισσότερη. Έκανα και εγώ τα γκάλο που μου μην νομίζεις. Μέσω social μίλησα με πολύ κόσμο. Τα φιλιά μου σε όσους προσέχετε, σε όσους οδηγάτε μάλλον. Προσοχή στον δρόμο. Κράνη στα μηχανάκια. Μην πηγαίνετε πολύ όσοι πρόκειται να οδηγήσετε. Ούτε όσοι πρόκειται να επιστρέψετε ενδεχομένως κλπ. Τα μυαλά στο έχει τιμόνι. Πάρει φορά. Έχω πάρει φορά, ναι, οπότε κατάλαβες, ζηλεύω. Δεν σταματάει, ε. Έτσι είμαι πάντα, να ξέρεις. Τι πάντα. Γενικά. Πάντα και παντού. Ναι. Τόσο πολύ μιλάς. Ναι. Καλά, με πληρώνουν για να μιλάω, δηλαδή τι άλλο πια, μη χειρότερα. Εννοείται. Μάλιστα. Βέβαια, δεν το συζητώ. Καταπληκτικά. Λοιπόν, να πούμε ότι. Να σε κάνω λίγο παρέα. Ναι, λίγο παρέα, να σε κάνω λίγο. Μου πες τα νέα σου εκτός. Εντάξει, καλά, είσαι, τα είπαμε και έξω. Να σας πω εγώ τώρα. Ότι όλα μπαίνουν καλώς εδώ στο στούντιο λοιπόν. Θα είμαστε μαζί, ναι, 2 ολόκληρες ώρες. Θα μας υποστείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έλα, ξέρω ότι περνάτε καλά μαζί μας, ωστόσο όμως και γουστάρετε και έτσι. Γεμίζει ο χρόνος σας ευχάριστα. Όσοι είστε στο αυτοκίνητο κατά βάση. Όσοι είστε στο σπίτι. Τελεία δεν έχει. Εντάξει, εντάξει, σκάω. Να, ορίστε, μίλα να δω τι θα καταλάβεις. Όχι. Μ' αρέσει αυτό. Α, ναι. Είδες, τα έλεγα. Και εσύ θα είσαι θύμα μου λοιπόν. Επομένως, είδατε πώς είναι στην αρχή. Όλοι με κράζουν και μετά, όταν δεν μιλάω, πολλές φορές ξέρετε, μου λένε ρε Στέλλα, τι γίνεται, γιατί δεν μιλάς, ξέρω εγώ, τι φας, τι συμβαίνει. Λέω, τελικά, έχετε κι εσείς μια διπολική διαταραχή. Μου λέτε, μίλα, αλλά μίλα λίγο. Δεν γίνεται, είναι σαν να λέμε, είσαι έγκυος λίγο. Είσαι ή δεν είσαι. Ακριβώς, ναι. Επομένως, ή θα μιλάς ή δεν θα μιλάς. Εγώ δεν μιλάω πολύ. Αλήθεια. Ναι. Εντάξει, θα μιλήσω εγώ πολύ σήμερα. Θα το καλύψω όλο το 2ωρο. Άμα θες πάνε και για καφέ, εγώ δεν έχω θέμα. Όχι, είμαστε εδώ πέρα. Η εκπομπή λέγεται ντουέτο, αλλά... Αλλάξει σήμερα το ντουέτο σου όμως, έχει γίνει πιο... Το ντουέτο άλλαξε. Πιο άτριχο, πιο ξαντό. Πιο άτριχο, πιο όμορφο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Πιο όμορφο καλά. Εννοείται. Δεν νομίζω να ζηλεύει ο Σταύρος πάρα αυτά. Μα δεν νομίζω να αγχώθηκε κιόλας. Όχι μωρέ, εκεί που είναι κιόλας. Εκεί που είναι τώρα. Τα φιλιά μας στην Ολλανδία καλέ, εκεί στα Κονγκά, στα ξένα, στα μακρινά τα μέρη. Στις τουλίπες εκεί πέρα. Έτσι ακριβώς. Πώς τη λένε την πόλη που είναι, Βασίλη, πώς τη λένε, πού έχει πάει. Θα μας στείλει μήνυμα, φαντάζομαι, και θα το πάρουμε για ένα τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται. Ούτε σε νοιάζει. Ξέρεις, ο Βασίλης είναι μαλλιάς από τα Lidl. Είμαι ένα χρόνο εδώ πέρα και δεν έχει μακρύνει πόντο το μαλλί του. Καλέ, ναι, γιατί, τι σημαίνει, τι κάνεις. Μόνο αυτό. Τα κόβεις. Μην τα κόβεις, με τσιμπιδάκι, τι. Έλα. Ναι. Με τι λούζες τελικά, δεν μας είπες όμως. Μήπως παίζει ρόλο το σαμπουάν. Αυτό που δεν μακραίνει. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Θα κάνουμε και διαφήμιση στον αέρα, θα μου πεις, δεν κάνει. Ναι. Αλλά δεν βαριέσαι. Καλή καρδιά. Λοιπόν, καλέ θα μας πάρει κανείς τηλέφωνο να μας πει πού βρίσκεται, τι κάνει, τι γίνεται στους δρόμους. 2,78 και 3 οχτάρια, καλείται από τώρα, έχουν ανοίξει ήδη γραμμές. 20 και 20 είναι, λαϊκιστή 8 και 20 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, θέλω να μάθω τι γίνεται στην κεντρική αρτηρία της Χαλκιδικής, στο πρώτο πόδι, γιατί μου έχουν πει ότι επικρατεί ένας χαμός και ένα μποτιλιάρισμα τρέλο. Ποιος είναι εκεί έξω, θέλω να ξέρω. Ποιος γυρνάει. Α, ο Γιώργος. Είμαι και κοσοβόλα, να ξέρεις. Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά. Τελεία δεν βάζεις. Όχι καλέ, ποτέ. Είπαμε για να μην βαριέστε. Δεν μιλάω, τι έχεις, Στέλλα, γιατί δεν μιλάς. Μιλάω πολύ. Τρελό σολάρισμα όμως. Ναι, εντελώς. Είδες όμως. Θα μπορούσα να περάσει καλύτερα Παρασκευή βράδυ. Όχι, αυτό είναι. Τι θα προτιμούσες, να είσαι με το Σταύρο και να λέτε τα ίδια και τα ίδια. Όχι, ή να με το μαζί Σταύρο, και λέει, να όλοι για τον Πάουκ. Λέει, Πάουκ. Έλα, φτάνει με τον Πάουκ. Εντάξει, όλοι αγαπούν τον Πάουκ. Εντάξει, όλα καλά. Αλλά α πούμε και κάτι διαφορετικό, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, εσύ υποστηρίζει καμιά ομάδα. Δεν υποστηρίζω καμία ομάδα, όχι. Είμαι χωρίς ομάδα.
Ναι. Ξέρω, ναι, δεν. Εγώ είμαι από άλλη κατηγορία. Εγώ θεωρώ ναό μου, αν θέλεις. Εντάξει, αφού θα το πάμε έτσι, έλα κοτσομπολέψουμε. Εντάξει, εγώ, ναι, ό,τι θες. Εντάξει, καταπληκτικά. Προς κοινό, έχω όντως έντερ, ξέρω, έκανα διαφήμιση αυτή τη στιγμή, είναι λάθος μου. Αλλά. Τι έχει. Δεν ξέρω, μπορεί να επικαρπωθούμε διάφορα. Το Χόντο Σέντερ για μένα είναι εκκλησία. Ναι. Πώς το λένε. Μπαίνεις εκεί μέσα και ναι. Μετά μου λες ποια ομάδα και ποια. Το άλλο στη Τσιμισκή, πώς το λένε, δεν είναι το ίδιο. Το Άττικα. Ναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Τι εγώ διαφορά είμαι πατροπαράδοτη. Κοίταξε, έχει καλύτερες τιμές. Αν το ψάξει κανείς. Αυτό. Προϊόντα ναι, εννοώ. Ναι, προϊόντα και τιμές αντίστοιχα. Και γιατί το λέω αυτό. Για τους κυρίους που ακούνε, καθώς διανύουμε το καλοκαίρι και καλό θα ήταν να κάνετε στις σκάλες σας κανένα δώρο. Ναι, ξέρω, κρατάς τη μόνη και τα λοιπά και λες, τι μου λες, μαντάμ, τώρα. Και εγώ σου λέω, χρυσέ μου, γενέθλια, γιορτές επέτειους. Δεν θα τις κάμεις ένα δωράκι, τη σκαλή σου ή γενικά. Α, πού έμαθα, έχει και ένα 40% νομίζω έκπτωση. Να μην την πάρεις ένα καινούριο μαγιό τώρα που θα την πας έτσι διακοπές και τα λοιπά στα νησιά. Να ζήσετε τον ερωτά σας, την αγάπη σας, να την ανανεώσετε και όλο αυτό το πακέτο. Μα ναι, θα τις πάρεις. Στην δεν κρίση γελία. Που διανύουμε, που οι περισσότεροι άντρες δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουν λεφτά, κακά τα ψέματα, γιατί. Δουλειές δεν υπάρχουν. Ναι, δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν επιτρέπει, ας πούμε, γενικά ο καιρός και οι καταστάσεις να κάνουν πράγματα όπως θα έκαναν ίσως παλαιότερα. Ναι. Αυτό αναγκάζει πολλούς να περιορίζονται αρκετά στην τσέπη τους, να μην βγάζουν τις κοπελίτσες τους έξω, γυναίκες, συζύγους, τα έτερα, ήμιση, όπως θέλει ο καθένας, ας το βαφτίσει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Επομένως, περιορίζονται στο σπίτι τους, ούτε τον ερωτά τους εκεί. Θα μου πεις, καλά είναι και εκεί στη φωλίτσα, αλλά δεν θες να βγεις και λίγο να περάσεις καλά, ε? Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ. Έχω πολλά ερωτήματα που σου θέτω και δεν προλαβαίνεις να απαντήσεις, Βασίλη, ξέρω. Ούτε να σκεφτώ, δηλαδή λέει κάτι, πάει να μπει, πάει να το εξεπεργαστώ λίγο έτσι, άκυρος. Και πάμε επόμενο θέμα μετά. Δεν κάνει. Δεν κάνω έτσι, τελικά. Είδες όλα τα λεφτά λουλούδια στη δική της αγκαλιά. Το λέει και ο Λεπά, ναι. Δηλαδή συγγνώμη. Ο Λεπά είναι αδερφός. Είναι... Τον έχουμε τιμήσει εδώ πέρα στην εκπομπή. Είναι... Τον αγαπάμε, μας αγαπάει. Ακριβώς. Επομένως θεωρώ ότι ναι, δεν πρέπει να προσέχετε τις καλές σας και να τις κάνετε δωράκια. Ναι, κοτσομπολιό όμως δεν με λες. Δεν πρόλαβα. Στάσου να βάλουμε και τα site να ενημερωθώ. Στάσου τώρα ήρθα. Καταρχήν ίδρος έχει πάρα πολύ ζέστη. Να πάρουμε μια ανάσα. Μουσική παρακαλώ. Θέλω να σε ξαναδώ. Και εγώ θέλω να σε ξαναδώ. Και μπω. Και εσείς θέλετε να με ξανακούσετε, αλλά εν τόσο λίγο ακολουθούν αγαπημένες διαφημίσεις. Μην φύγετε καλέ, μείνετε εδώ, τα λέμε τόσο λίγο. Πολύ πόνο ρε παιδί μου, τι έγινε, βραδιάτικο, πριν αρχίσει καν μάλλον να βραδιάζει. Αυτά είναι τα δικά μου τα τραγούδια. Α. Ο Σταύρος βάζει κάτι τραγούδια που δεν καταλαβαίνω τι είναι. Του τύπου. Του τύπου αυτά τα γράτσου, δεν ξέρω τι είναι. Α, έχετε διαφορετικό είδος μουσικής, ναι. Δεν έχετε την ίδια. Την πρώτη ώρα είναι η δικιά του, η δεύτερη ώρα είναι η δικιά μου. Α, και επιλέγετε ο καθένας τη μουσική του. Ναι. Αυτό έχει την πλάκα του βέβαια, γιατί ξέρεις, όταν ναι, με έναν άνθρωπο δεν ταιριάζει μουσικά. Εντάξει, μουσικά το επαναλαμβάνω. Έχει την πλάκα του γιατί μετά ξέρεις από εκεί, από το metal ξέρω στο rock, πας στο λαϊκό και λες τι φάση ας πούμε, αλλά το παντρεύεις με κάποιο τρόπο και βγαίνει ωραίο. Ωραίο, ξέρω, έτσι έχουμε κανονίσει. Δεν είναι και την επιλογή ούτως ή άλλως, επομένως ναι. Οι ακροατές θα το υποστούν όπως και να έχει. Θες να σου πω κοτσομπολιά τι γίνεται στις showbiz. Ναι, για πες μου. Όλοι πεθαίνουν να μάθουν λοιπόν τι γίνεται γενικότερα, που πάνε έτσι διάσημοι, διακοπές, τι παίζει γενικά στην αγορά. Απόψη είναι λέει ο τελικός του Survivor, δεν ξέρω τώρα ποια σχολή, βλέπεις Survivor. Πού και πού. Ναι. Αλλά ξέρω ότι σήμερα. Παλιά μου άρεσε, τώρα δεν μου άρεσε. Μόλις το βλέπεις μία φορά, μετά. Ναι, έχει χάσει το ενδιαφέρον του. Γιατί... Το προηγούμενο το έβλεπα, ναι. Ναι, ναι, γιατί μπορώ να πω, το συνέχεια τακτικές και κάπου κατάντα λίγο βαρετό, λίγο κουραστικό να πω, Δεν έχει και. Πώς το λένε, δεν έχει. Σασπένζε. Ναι. Ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτό. Δεν έχει ανατροπές. Σε κρατάει μπράβο. Το αποτέλεσμα, το ξέρεις. Επομένως, λες, OK, παίρνω. Εντάξει, λίγο, οι νέοι αυτοί που μπήκανε τώρα, η δεύτερη φουρνιά που μπήκε, έτσι πως τους έχω δει, καλά με φανταστείς κιόλας, απλώς φαίνεται ότι είναι, ξέρουν τι θα πούνε, τι θα κάνουν. Αφού είναι υποκινούμενοι, μωρέ τώρα, αν δεν το πιστεύεις. Το πιστεύω, αλλά. Υπήρχε το άγνωστο. Το προηγούμενο. Ναι, τώρα είναι ότι δεν υπάρχει. Βλέπω αυτή την αθλήτρια, τη Δανάκα, Δαλάκα, όπως λέγεται η κοπέλα. Πήγαινε και είχε αντίπαλο με το άλλο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι, ένα μπιμπελό. Ναι, και εκεί επέμενε αυτή, επέμενε. Οι άλλοι συμπαίκτες δεν τη λέγανε, άσε να την κερδίσει κανένας άλλος. Αφού όλα είναι. Εντάξει. Στημένα τώρα... να το πω, μιλημένα. Όχι στημένο, αυτή το έκανε στημένο. Εντάξει, δεν ξέρεις όμως τι συμφέροντα κρύβονται από πίσω για να κερδίσει, να την καθοδηγήσουν ίσως προς τη νίκη αν θέλεις ή προς ναι, το έπαθλο ακόμη καλύτερα. Αυτή θα το στην προκειμένη. Και εγώ έτσι νομίζω. Η αυτή θα το πάρει. Ότι εκείνη θα εντάξει, κερδίσει. Λένε ότι είναι οι διάσημοι με τους μη διάσημους. Από αυτούς τους διάσημους που ήταν φέτος, 5 άτομα ξέραμε. Ούτε 5.
Εντάξει, ο καθένας βαφτίζει. Αυτή τώρα η δαλάκα εδώ πέρα, τι διάσημη, από πού είναι, τι εγώ είναι. Εγώ προσωπικά δεν την ξέρω, ούτε κινητά. Ναι, λέει αθλήτρια, αλλά... λέει. Πού. Εντάξει, ο καθένας βαφτίζει τον εαυτό του όπως θέλει. Αλλά το πρώτο. Κοίταξε, είναι... αδερφέ, εγώ μάλλον επειδή δεν μα έχει ακούσει. Εγώ, όχι, δεν εγώ έχει... είμαι 25 χρόνια celebrity. Ναι. Αυτή δεν είναι celebrity. Αυτό σου λέω. Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, κάποιος που όντως τον ξέρει η πόλη, okay, η πόλη, μάλλον η Ελλάδα και πόλη, μάλλον ο κόσμος ολόκληρος, αυτό σου λέω, να συμμετέχει ναι, σε κάθε είδους ρόμενο και να έχει και λόγο αν θέλεις. Εντάξει, σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε ένα σοου, σε μια παρουσίαση, βραδερφέ. Εντάξει, παιδάκια τα οποία ναι, δεν τα ξέρει η μαμά, ωραία, και πάει ο κόσμος να τα γνωρίσει και η μαμά. Okay, καλά κάνουν. Είμαι υπέρ του να... κάνει κινήσει ένας άνθρωπος ώστε να επιβιώσει στη showbiz. Αθέμητα ή μη, δεν έχει να κάνει. Αλλά εντάξει, να μην τα εκμεταλλεύεται μόρε στο έπακρο και να μην γίνεται ρόμπα λαϊκιστή, ε. Αυτό να μην το παρακάνει, θα έλεγα. Κοίταξε, άμα πουλάς, μάλλον άμα πουλάει το όνομά σου, πρέπει να το κάνεις. Άμα δεν πουλάει αυτό το όνομά σου και επιμένεις. Με το ζόρι γίνεται. Μερικοί προσπαθούν. Έχει αποτέλεσμα για πολύ καιρό. Για πολύ που καιρό. Είσαι μέσα στα πράγματα. Όχι. Πολλά χρόνια. Κοίταξε, εγώ είμαι celebrity, όπως σου είπα. Είμαι στον αθλητισμό celebrity. Δεν είμαι celebrity στα κοσμικά. Ένας αθλητής μπορεί με το ζόρι, αν δεν είναι καλός, σύμφωνα με την εμπειρία που έχεις εσύ, απευθύνομαι στον πιο κατάλληλο άνθρωπο πλέον, να επιβιώσει στον χώρο του αθλητισμού. Α, να σου το πω έτσι απλά. Πληρώνω και μένω, ρε αδερφέ, τέλος. Δηλαδή, γίνεται αυτό να. Αρκετοί το έχουν προσπαθήσει. Αλλά επειδή ο αθλητισμός είναι πολύ ξεκάθαρος, δηλαδή ή είσαι πολύ καλός ή δεν είσαι. Δεν δηλαδή, ειδικά, ας το πάρουμε με το στίβο, με τα 100 μέτρα. Ή τρέχεις και βγαίνεις πρώτος ή τρέχεις και βγαίνεις τελευταίος. Δεν μπορεί ο τελευταίος να πει... Να βγει πρώτος. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Είναι δύσκολο, ναι. Πολύ δύσκολο. Είναι, ξέρεις ότι μετά χαζεύουν και ψωνίζονται. Εγώ ευτυχώς την ζώνησα 18-19 χρονών. Και... Α, στην ηλικία δηλαδή που εντάξει, λίγο πολύ κάθε νέος ή κάθε παιδί, αν θέλεις, γιατί παιδί ήσουν τότε, κατά ψέματα. Έτσι. Σχολείο πήγαινα αυτό και έπαιζα Ευρωλίγκα. Το εκμεταλλεύεται και το πασάρι προς τα έξω. Κοίταξε, εγώ πήγαινα σχολείο και την Πέμπτη παίζαμε Ευρώπη. Και την Παρασκευή το πρωί έπρεπε να πάω στο σχολείο εγώ. Και δημοσιότητα, εφημερίδες, συνεδέψεις. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό, για πες. Μια και μιλάμε ψωνάρα. Για celebrity κυρίες και κύριοι, ψωνάρα. Θα μιλήσουμε εδώ για τον υποφαινόμενο, βέβαια. Υπερψωνάρα. Δηλαδή, τι, πες μας τι έκανες, ας πούμε. Οτιδήποτε. Το πιο ακραίο που έκανες στα 18 στους 19, θέλω να μου πεις. Τι ακραίο, ακραία πάρα πολλά. Έκανα όλο χαζομάρες έκανα. Πες μας το πιο κουφό, ρε παιδί μου, που έχεις κάνει τότε. Ένα που ήταν σαν στοίχημα, γιατί μόνο έτσι μπορείς, όταν είναι κάποιος αθλητής, πρέπει να τον κάνεις ένα challenge, να τον... ένα κίνητρο. Δηλαδή δεν πας και κάνεις μια χαζομάρα, μια βλακεία. Πρέπει κάποιος να σε προκαλέσει ναι, για να το κάνεις. Γιατί ήδη όλοι περιτριγυρίζονται γύρω από σένα. Μια έτσι συνηθισμένη χαζομάρα που έκανα είναι ότι ήμασταν έξω το βράδυ σε κάποιο μπαράκι οτιδήποτε με τους φίλους μου και μου λέγανε δεν είσαι τόσο διάσημος ώστε να πάμε ξέρω Σαββάτο βράδυ 2 η ώρα το πρωί στα μπουζούκια και να κάτσουν πρώτο τραπέζι. Να μια χαζομάρα τώρα. Σε εκείνη την ηλικία όμως, αυτό που περιγράφεις τώρα, φαντάζει και εγώ δεν ξέρω τι όμως. Ναι, μην κοιτάς τώρα. Κοίταξε όμως, στη που δεκαετία είσαι, του 90, ναι, που τα μπουζούκια ήταν και φτάναμε στην πόρτα, κρεμόντουσαν σαν τα σαφίλια αυτό ο κόσμος μέσα. Περιγράφησε την διαφορά του τότε με τώρα, που τώρα το λες και γελάς. Ναι, και λες, όμως κοίτα τότε πώς το έβλεπα και wow, το super wow, ας πούμε, γεγονός. Και έφτανα στην πόρτα και έλεγα, θέλω πρώτο τραπέζι. Και μου λέγανε, δεν γίνεται αυτό, κοίτα, το μιλάμε ο κόσμος έξω από το μαγάζι. Και τους έλεγα εγώ εκεί πέρα τους υπεύθυνους, λέω ότι άμα δεν με βάλετε τώρα πρώτο τραπέζι, δεν ξαναμπαίνει αθλητής μέσα. Δηλαδή ήμουν και κακός, όχι μόνο... Έχεις όμως και το χαρακτήρα αυτό του να επιβάλλεσαι, αν θέλεις... Εντάξει, είναι το παρουσιαστικό μου, δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπος, είμαι ήσυχος. Ευγενικός. Παιδιά, είναι ευγενικός, δεν μπορώ να πω. Ευγενικός δεν το είμαι. Και με το ήσυχος παραπάνω, τζέντερμαν. Αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχεις και, αν θέλεις,
Ότι θα σου έκανα σήμερα συνέντευξη, δεν το είπα. Εντάξει, πάντα συνέντευξη με κάνουν. Έχω δώσει 1 εκατομμύριο συνεντεύξει. Άλλη μία λοιπόν εδώ στην Πατσιά. Σάββατο βράδυ θα έλεγα. Σάββατο βράδυ. Έχω παρασυρθεί και εγώ Παρασκευή βράδυ. Εσύ για Χαλκιδική σε με φαίνεται. Μα τι σου λέω, τα νεύρα μου κρόσκε, δεν είμαι καλά. Λίγο η ζέστη, λίγο θάλασσα, λίγο όλο το κλίμα. Με έχει συνεπάρει. Για πε με λοιπόν. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα τότε σε ακολούθησε και μετά αυτό το attitude. Όχι, μετά. Ξέρεις, όχι το βαριέσαι, μετά δεν είχε νόημα. Όχι, δεν είχε νόημα, ξέρεις, μεγαλώνεις, γίνεσαι πιο άντρας, δηλαδή, στη δικιά μου την κατά, γιατί μέχρι τα 22-23 μου, ό,τι καταλάβαινα, δηλαδή, ξέρεις, και ο τρόπος που έπαιζα ήταν εντελώς διαφορετικός μετά, που αγωνιζόμουν, δηλαδή. Μετά, εντάξει, χόρτασα να κάνω χαζομάρες στην τρυφερή ηλικία. Φτάνησες στον κορισμό, λες, από όχι, όχι, δεν ήτανε, όχι, ότι... Ξέρεις, μετά λέω, όπα, κάτσε να κοιτάξουμε και τον μπάσκετ τώρα, γιατί βλέπω ότι βγάζω και αρκετά χρήματα, είμαι διάσημος, είμαι, ξέρεις, έχω αυτοκίνητο, κινητά, όταν δεν υπήρχανε. Όλα αυτά που, ναι, όλα, ναι, άλλα παιδιά, αν θέλεις, στην Ελλάδα, μια και μιλάμε για την χώρα στην οποία ζούμε, δεν θα μιλήσουμε για το εξωτερικό ακόμη, θέλω να σου θέσω και ερωτήματα για το εξωτερικό, για να δούμε αντιθέσεις. Έχω παίξει και εξωτερικό. Εννοείται, έχω κάνει την έρευνά μου. Έτσι. Και ότι μόνο κολόνιες και φρουφρού και αρώματα είμαι. Με πλάκωσε στην αρχή, δεν μ' άφησα ανάσα, δεν πει. Να είδες, τώρα σου παραθέτω το λόγο σου, λάτε, να σε κάνω και συνέντευξη, τι άλλο θες πια. Όχου! Λοιπόν, οπότε να ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην Ελλάδα, ας πούμε, τότε που δεν υπήρχαν όλα αυτά, γιατί κακά τα ψέματα οι προνομίουχοι είχαν, οι προνομίουχοι εν το τσέπι, ενώ. Είχαν, ναι, ας πούμε, ναι, κινητά έτσι, πολυτελή, τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούσατε και νιώθατε super wow και τα λοιπά. Γαμπρί. Φυσικά, εξόδους με κορίτσια και τα σχετικά, πράγματα τα οποία όμως, άλλα παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν τότε να τα έχουν, ξέρεις, κακά τα ψέματα τα ζήλευαν. Μη λέμε χαζά, έτσι. Τα ζήλευαν και, ναι, αλλά η δουλειά, η δικιά μας, το αθλητή, το επαγγελματή αθλητή, είναι 12-14 χρόνια. Έχει περιορισμό, ναι. Δηλαδή, αυτό είσαι, στο επίπεδο το ανώτερο που περιγράφεις εσύ με τα κινητά με αυτά είναι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα ήταν 15 με 20 αθλητές από τους χιλιάδες που υπάρχουν. Οπότε και εμείς ορμάγαμε. Δηλαδή, ξέραμε, εγώ πάντα ήξερα ότι είμαι μέσα στους 10 καλύτερους, γιατί έπαιζα στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, πάντα ήξερα ότι είμαι πολύ καλός, από μικρός, από 18 χρόνια έπαιζα εθνική αντρών. Δηλαδή, πάντα ήμουνα ψηλά, μπασχετικά. Ναι, ναι. Και έτσι με έπαιρνε και έκανα όλα αυτά. Καλό αυτό όμως. Δηλαδή, πολύ ωραία, ότι... δεν ξέρεις τι ωραία πέρασε η ζωή μου. Νομίζω ότι ταλαιπωρήθηκες με ένα αθλητικά όσον, ναι, αφορά προπονήσεις, συγκεκριμένο τρόπο ζωής, περιορισμού σε κάποια πράγματα ασφαλώς. Πάντα. Αλλά από εκεί πέρα το γούσταρες για να, κοίταξε, για να το κάνεις έτσι, δεν είναι. Βέβαια το γούσταρα. Κοίταξε να δεις. Υπήρχε η βάση ότι έπρεπε να τρως συγκεκριμένη ώρα. Έπρεπε να κοιμάσαι, ναι, συγκεκριμένες ώρες. Να μην βγαίνεις, να μην βγαίνεις, να μην κάνεις σεξ. Να μην κάνεις σεξ. Εμφανίστηκε ένας μπούφος προπονητής κάποτε και μας λέει ότι 3 μέρες πριν τον αγώνα δεν κάνει να κάνει σεξ. Αλήθεια, Την ημέρα του αγώνα, άμα παίζεις όπως έπαιζα εγώ 40 λεπτά, 35, δηλαδή ήσουν κομμάτια. Με 2 φορές, 2 αγώνες την εβδομάδα. Πω πω. Για κάνει λίγο τα μαθηματικά. Oh. Ποτέ. Φιλόλογος είμαι, αλλά εντάξει το έχω. Ποτέ. Τραγικό, ποτέ. Ναι. Ποτέ. Στην κατηγορία του ποτέ. Εντάξει, έκατσε 2 μήνες αυτός ο προπονητής και έφυγε, εντάξει. Είχε και... Τι λες μεγάλε. Δεν βολεύουν οι rules, έτσι δεν είναι. Σαμποντάζ τον κάναμε. Αυτό ακριβώς, οι κανόνες και τα rules που σας επέβαλε δεν βόλευαν καθόλου, ναι, παρό, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, είναι άλλοι μπορούν να πάνε διακοπές. Εμείς, ναι, τελειώνουμε το πρωτάθλημα, πηγαίναμε 5 μέρες διακοπές. Τι μετά... κενά είχατε, π.χ. Τίποτα, λίγο, από τη μία σεζόν στην άλλη, π.χ. Ξεκίναγε η προετοιμασία αρχές Αυγούστου, το πρωτάθλημα τελείωνε αρχές Ιουνίου. Είχες ένα τρίμηνο, ξέρεις, δηλαδή δεν ξεχωρίζεις, αλλά άμα παίζει η εθνική ομάδα, σου έδιναν 5 μέρες άδεια και μετά πάλι προετοιμασία, άλλους 2 μήνες για να παίξεις και τα τελικά για το Ευρωμπάσκετ ή παγκόσμιο ή οτιδήποτε ήτανε. Η ομάδα σου έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασία πριν εσύ τελειώσεις με την εθνική. Οπότε έμπαινες κατευθείαν. Ναι, δηλαδή δεν είχε... μια ροή γύρω στα 10 κατάσταση. Χρόνια. Ναι. Δεν είχε stop καθόλου. Stop, δηλαδή ήταν να βλέπεις να πηγαίνουμε 1η Ιουνίου σε όλα τα νησιά και να μην έχει ψυχή. Γιατί παλιότερα ξέρεις. Δεν... Ναι, ήταν συγκεκριμένη ήτανε, τουριστική, ναι, σεζόν. Και όταν πηγαίναμε εμείς. Οι μπασκετμπολίστες ήταν πετυχαίνοντας στα αεροδρόμια τους ποδοσφαιριστές που είχαν, γιατί ήταν ξέρεις ένα μήνα, όχι ένα μήνα,
Αυτοί τελειώναν 10 Μαΐου το πρωτάθλημα και φεύγαν 11 Μαΐου κατευθείαν. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πήγαιναν στα νησιά εκεί πέρα, Μύκονος, Θεσσαλονίκη, ξέρεις αυτά όλα. Και αυτοί ξεκινάγαν πιο νωρίς την προετοιμασία. Άρα τους πετυχαίναμε στα αεροδρόμια. Ναι, ήταν μια κατάσταση μόνιμα. Ας πούμε, παίρνω το βαλιτσάκι μου και φεύγω. Δεν ξέρω πού θα γυρίσω και. Είναι δύσκολο. Όχι δύσκολο. Είναι μια δουλειά που μπορεί να τραυματιστείς. Επιφέρει είτε πρωί είτε απόγευμα. Δηλαδή, όχι μία φορά τη μέρα. Είχες δύο φορές τη μέρα προπόνηση. Να έχεις δύο φορές να τραυματιστείς σε μία μέρα. Εντάξει. Κουραστικό, άμα κάτσεις και το σκεφτείς. Πολύ σκεφτείς. Κουραστικό, πολλές ώρες. Ναι, λένε, ας πούμε, εντάξει, εύκολη δουλειά του αθλητή, σε εισαγωγικά, λες. Ναι. Τι εύκολα, μου λες, εδώ περιορισμοί το ένα τ' άλλο. Ναι, βαλίτσα που ταξιδεύεις. Άμα σου πω, τρεις φορές την εβδομάδα κοιμόμασταν σε ξενοδοχεία. Παρά στο σπίτι και τέσσερις μέρες στο σπίτι. Είναι δύσκολο αυτό για προσωπική ζωή. Βέβαια είναι δύσκολο. Μπορεί να δημιουργήσει ένας αθλητής, μια και μας ακούνε και νεότερα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ναι. Κακά τα ψέματα, δεν είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουν, αν θέλεις, τις προσωπικές τους σχέσεις σε μια σταθερή κατάσταση. Δεν μιλάω απαραίτητα μόνο για τις ερωτικές, δηλαδή ακόμη και σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. Φίλους, ρε παιδί μου, κοινωνικό περίγυρο, τίποτα, τα πάντα όλα. Είναι, πού θα είσαι, χάνεσαι, πότε παίζεις, ένα καφέ για να. Λες τώρα να πάω για καφέ ή να κάτσω δύο ώρες να ξεκουραστώ. Ναι, τίθεται τέτοιο δίλημα, ναι. Καλά, εννοείται αυτό. Όχι εννοείται, ήταν το καθημερινό. Και επειδή είναι η άρνηση και η απαγόρευση, γι' αυτό όλοι το κάνανε. Οπότε είναι και επιλέγεις, δηλαδή, και το εύκολο, πούμε, για σένα, έτσι δεν είναι. Πήγαινα προπόνηση και ποτέ δεν πήγαμε φόρμες στο γήπεδο. Ποτέ. Δηλαδή, όλοι οι αθλητές, ξέρεις, πάνε με τις φόρμες. Εγώ δεν πήγα ναι, ποτέ. Με άλλη ενδυμασία. Ναι, εγώ πήγαινα πάντα με τζιν, γιατί λέω με τζιν, ξέρεις, κάζω. Απλώς έπρεπε να. Μήπως θα πάω για καφέ, θα πάω για ένα ποτό. Ήσουν σε μια εγρήγορση, λες, και μήπως προλάβω να πάω και όλοι, για καφέ μετά. Ξέρεις, μετά έγινε και λίγο, ξέρεις, όλοι μου λέγανε πού θα πας, μετά πού θα πας, γιατί είσαι ντυμένος, έτσι. Ξέρεις, τι να είμαι, ο πατσαγούρης ένας που είστε με τις φόρμες. Είναι και στον άνθρωπο αυτό όμως, έτσι. Εντάξει, ναι. Και επειδή δεν είναι βρίσκουμε εύκολα ρούχα. Δεν βρίσκουμε. Αγάπη μου ρούχα, δυο μέτρα άνθρωπος και βάλε. Τι ψους έχεις? 2-8 είμαι. Τι δύο, δύο και δηλαδή, πάλι έπεσα έξω, 2 και 8 παιδιά, να είναι τραγικό. Μπήκα μέσα, υποτίθεται σήμερα παίζοντας το θεά, έβαλα πιο ψηλό παπούτσι από άλλες φορές. Μπαίνω μέσα να το παίξω θεά, τον βλέπω και λέω εντάξει, ας καθίσω στην καρέκλα και πάλι. Είπα ευγενικά είναι καλησπέρα, χαίρετε τι κάνετε και αντίο. Αυτό. Ναι, εντάξει, ωραία όμως. Κοίταξε, κάνεις μια ζωή. Μια ωραία ζωή, ναι, έχεις πολλά κέρδη και αγάπη και χρήματα και αγάπη από τον κόσμο, που πιο πολύ αυτό μετράει. Μια και μιλάς για την αγάπη του κόσμου, πες μου πώς είναι μετά από χρόνια, έτσι, να βλέπεις παλιούς φίλους, οι οποίοι πραγματικά τότε σε στήριξαν, να τους βλέπεις και σήμερα μετά από πολλά χρόνια να είναι στο πλάι σου, ή και το αντίστροφο, φίλοι οι οποίοι περίμενες να σε στηρίξουν, να κάνουν το αντίστροφο, δηλαδή να σε ζηλοφθονήσουν, να σε θάψουν πίσω από την πλάτη σου, να ξέρεις πώς πάει όλο αυτό το σταλινίκι. Ναι, εντάξει, κοίταξε, είναι ανακατεμένοι. Υπάρχουν και αυτοί που ήταν, υπάρχουν και αυτοί που ήθελες να είναι και δεν είναι. Είναι κάποιοι άλλοι που δεν τους είχες, ας πούμε, αγαπήσει, ξαφνικά εμφανίζονται και δείχνουν ότι πραγματικά αγαπάνε, ας πούμε, το Γιάννη προσωπικά για μένα. Παρά για τον Γιάννουλη τον παίχτη που ήταν εισιτήρια, ξενοδοχεία. Εκεί ήθελα να καταλήξω, στο ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται, αν θέλεις, γνωριμίες. Το έχουμε ζήσει όλοι, εγώ σε άλλο Βεληνικές, εσύ σε άλλο. Μια και κάναμε την κουβέντα έξω, γιατί εγώ τους έβαζα τζάμπα στα μαγαζιά, αν θέλεις, κάποτε. Εσύ για τα εισιτήρια και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτοί οι φίλοι είναι οι χειρότεροι συνήθως, γιατί σε πλησιάζουν με το γενικό το χαμόγελο και από πού σε ξεσπάρει και τη μαχαίρα. Εντάξει, εγώ έχω και ένα site που δικό μου, το gpavlapoint.gr, και έχω γράψει για αυτούς. Του ονόμασα Coca-Cola. Δηλαδή, τι εννοεί? Η Coca-Cola τι κάνει? Χωνεύει συνήθως. Όχι, πάει με όλα, δηλαδή το σλόγγαν. Καλό. Το πήγασατε στη διατροφή, ναι, εγώ. Ναι, είναι, το έγραψα έτσι. Αυτή που εμφανίζουν. Εννοείται ότι ισχύει, ξέρω τι γράφω. Ναι, έκτακτο. Θα το υιοθετήσω, το λέω και εγώ. Εμφανίζονται που θέλουν κάτι. Εννοείται. Και ξέρεις τι ωραία είναι αυτή. Στην αρχή ξέρεις τι ωραία που είναι αυτή. Σου κάνω και τα χατήρια μου. Τα πάντα, ρε. Τη δίπανση σου πληρώνουν. Το νερό. Ξέρω, ναι. Και μετά στη φέρνουν έτσι ευγενικά και όλοι τα λοιπά. Μετά λένε έχω μια δουλειά να κάνουμε. Ναι, βάλεις όλα τα λεφτά και θα τρέχω εγώ. Θα πάρω και το 30%. Ναι. Έτσι είναι.
Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, μωρέ. Δεν νομίζω ότι τη γλιτώνεις τον οποιοδήποτε τομέα και αν κινείσαι. Είτε θα είναι ραδιόφωνο, είτε θα είναι αθλητισμός, είτε ξέρω εγώ showbiz, είτε γενικότερα οτιδήποτε και να αυτό. Νύχτα, μέρα κτλ. Πάντα θα υπάρχει, αν θέλεις, ο κακός, ο ρουφιάνος, ο βλάκας, όλες οι κατηγορίες συγκεντρωμένες. Καλά, εντάξει, υπάρχουν και οι καλοί. Υπάρχουν βέβαια και οι φίλοι, οι πραγματικοί φίλοι. Εντάξει, σίγουρα είναι λίγοι αυτοί. Όπως σε όλους τους ανθρώπους, οι κολλητοί σου, οι αγαπημένοι σου φίλοι είναι 5-6 και maximum. Ισχύει και εγώ νομίζω ότι στο και ένα χέρι μας μετράμε. Ναι, και στις γυναίκες δεν νομίζω, γιατί έχω πολλά παραδείγματα, φίλοι, φίλες που μου έχουν πει διάφορες ιστορίες ότι με την κολλητή μου 20 χρόνια τσακωθήκαμε, κάναμε, δηλαδή δεν μπορεί να τσακωθείς με ένα που είσαι 20 χρόνια φίλος. Να διαφωνήσεις, ναι, να τσακωθείς και να έρθεις ακριβή και να μην ξαναμιλήσεις. Όχι, ναι, θα ήταν υποκριτικό. Αυτό είναι ό,τι εκεί δεν πρόκειται για αληθινή φίλη, ρε Γιάννη, είναι άλλη φάση εκεί. Ναι. Δηλαδή, ίσως κάποιο συμφέρον ή κάπως αλλιώς με το ονομάζεται. Δεν το λες pure friendship, ας πούμε. Oh my god, ξέρεις και αγγλικά. Είμαι Γερμανίδα και έχω επάρκεια στη Γερμανική. Και εγώ, από ποια πόλη? Stuttgart. Εγώ είμαι from Toronto, Canada. Αυτά είναι, είδατε. Πολυεθνική το κάναμε εδώ, ladies and gentlemen. Βέβαια, μια χαρά περνάμε. Έλα, και έχω πάρει και στην Αγγλική. Εννοείται. Περνάμε καταπληκτικά. Και πώς περνάει η ώρα? Είναι 8:59. 9 η ώρα σχεδόν, λοιπόν. Νομίζω ότι έχει πέσει και τα καλά ο ήλιος. Καλέ, τι κάνουν στη Χαλκιδική? Δεν μας έχει πάρει κανείς τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Να δούμε έτσι, να ενημερωθούμε τι γίνεται και τα σχετικά. Κίνηση. Φαντάζομαι ότι είναι η ώρα αιχμής τώρα. Οι περισσότεροι έχουν φύγει εκεί από απόγευμα και μετά. Σκέψου τι γίνεται στην κεντρική αρτηρία, ανεβαίνοντας για καρδίες και τα σχετικά που στουμπώνουν όλοι. Θα μας πάρουν και οι ακροατές, φαντάζομαι, να μας πούνε τι γίνεται. Αλλά, παιδιά, όχι απλά υπομονή. Οπλιστείτε με. Ναι, με υπομονή, ξέρω εγώ, με ζάνα, ξέρω ότι έχει πρόχειρο ο καθένας για να φτάσετε εσύ ως τον προορισμό σας και να κάνετε το μπάνιο σας για σήμερα. Δεν το κόβω, εκτός να γουστάρετε βραδινό, ήταν και αυτό. Κακό, γούστα είναι αυτά. Δεν βαριέσαι. Εμάς απαγορευότανε. Αλήθεια. Στα συμβόλαια, ναι. Αμάπια, όλο όχι σας είχανε. Όλα στα Τσίπρα όχι. Τσίπρα έπρεπε να έχετε, όλα ναι. Σίγουρα. Εμάτε, δηλαδή, σίγουρα αυτός. Χρυσέ μου όλα, όχι, δηλαδή, εντάξει. Απαπαπαπα, τραγικό. Ναι, ναι. Στην καρδιά, λοιπόν. Τι ωραίο τραγούδι, μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Αδαμαντίδης. Ναι, αυτό το αφιερώνουμε και κάπου. Εκεί έξω. Ναι, καλή, εννοείται. Ναι, εντάξει. Φυσικά. Σολάρες βλέπω. Ναι, ωραίες μουσικές έχει τέτοια. Πριν πάμε ώρα, στο διάλειμμα, γιατί έχει πάει 9 ναι, η ώρα. Ναι, έχει πάει 9 η ώρα. Σας έχουμε και μια έκπληξη εντός ολίγου. Πού μιλάς? Εντάξει. Εννοείται. Σοκολατοθεραπείες, αυτά όλα. Εννοείται, τα χάνω εγώ αυτά. Έτσι, είμαι ψωνάρα σωστή ή δεν είμαι. Ναι. Εμάνε. Και απαιτητική. Δεν χαλάρωσες μετά? Ξέρεις κάτι, χωρίς πλάκα, μετά βγαίνεις λάσπη από εκεί μέσα. Δηλαδή, όσο τσιτάρισμα και να έχεις και να είσαι μέσα στην τρέλα, επιστρέφεις μετά λιωμένη και είσαι και την επόμενη μέρα καλά. Οι πόροι νομίζω ανοίγουν και είσαι μετά τελείως χαλαρός ή χαλαρή. Η σάουνα, εδώ στην Ελλάδα την έχουμε υποτιμήσει πάρα πολύ. Η σάουνα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι δηλαδή δύο και τρεις φορές την εβδομάδα κάνουν. Και πράγματι, ανοίγουν οι πόροι. Μπαίνουν οι ατμοί, όλα είναι αυτή η μόδα που αναφέρουμε τώρα, για την λόγω περίπτωση που μιλάς και για χορηγό, είναι διαδεδομένη τα τελευταία π.χ. 5-10 χρόνια, ούτε καν. Αφού παλιά δεν υπήρχε αυτή η μόδα, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα. Το έκαναν κυρίως στο εξωτερικό, στα ξενοδοχεία που πηγαίνατε εσείς ναι, οι αθλητές τότε, που σας παρήχαν όλη αυτή τη χαλάρωση του μετά τους αγώνες σας κτλ. Τώρα ήρθε αυτό εδώ σαν... Ξέρεις τι γίνεται, επειδή κουράζουμε, κάνω, δηλαδή παίζω ακόμα σε αυτή την ηλικία που είμαι. Είμαι ακόμα ο καλύτερος ψηλός στην Ελλάδα. Ασφαλώς, εννοείται. Και είναι εδώ στο Λίμπερο, κυρίες και κύριοι. Τυχαίο? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Και πρέπει να πληρώνει το κορμί. Εντάξει. Καλά είναι. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί. Φτάνει πια. Φεύγουμε. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Η αγάπη αυτή. Από τον κύριο Νίκο Δούρο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γιάννη. Τι τραγουδάρα είναι αυτή? Σας αρέσει? Με εμένα όλα αυτά μου αρέσουν. Μεγάλη μου χαρά, χαίρομαι πάρα πολύ. Πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον όμορφο σταθμό της ενημέρωσης που δίνετε στον κόσμο. Τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι και εγώ, καλά. Με πετυχαίνετε στο γυμναστήριο μόλις τελείωσα την προπόνηση. Έτσι, αθλητικό σε θέλουμε. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε κι εμείς. Δεν είμαστε πρωταθλητές, αλλά ό,τι μπορούμε.
Έχει και γυναικεία φωνή σήμερα εδώ ο Γιάννης Παρέα. Συνήθως ακούτε το Σταύρο να κράζει για τον ΠΑΟΚ και όλο αυτό το χαμό γενικότερα. Αλλά τώρα είπα να κάνω κάτι διαφορετικό εγώ σήμερα, να καλωσορίσω και εγώ στην παρέα μας λοιπόν αυτή την υπέροχη φωνή με το υπέροχο τραγούδι. Θέλω να μάθω πάρα πολλές λεπτομέρειες. Λοιπόν, καταρχήν τι γίνεται στην Αθήνα, καλέ, ενημερώστε μας, τι γίνεται. Τι γίνεται εδώ στην Αθήνα. Εμφανίσεις, πρόγραμμα, θέλω όλα να τα μάθω. Και ο κόσμος δηλαδή, όχι μόνο εγώ. Ναι, φυσικά, φυσικά. Θα σας πούμε, εμείς εδώ στην Αθήνα είμαστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα. Ολοκληρώσαμε τις εμφανίσεις μας πριν λίγο καιρό. Ναι. Στο Μικρολίμανο, στον Πειραιά, άμα ξέρετε. Ναι, βέβαια. Βέβαια, στο Σπάγκο. Φιλαράκι μου. Σπάγκο. Μπράβο, στο Σπάγκο. Ένα πολύ όμορφο μαγαζί που καταφέραμε, πήραμε την πρωτιά, νομίζω το κάναμε στέκι και συνεχίζουμε δυναμικά από Σεπτέμβρη πάλι. Ωραία, ωραία, μια χαρά. Ναι, πήγαμε καλά και τώρα απλά ξεκινάμε, κάνουμε κάποια εξτραδάκια από την Ελλάδα. Επόμενος σταθμός είναι η Κάριστος, στο χωριό μου, 27 του μήνα. Α, ωραία, από εκεί είσαι. Το ένα μου χωριό δηλαδή. Θεσσαλονίκη, έχεις κάτι τέτοιο, να ανέβεις. Θεσσαλονίκη, ακόμα δεν ξέρω, κάτι παίζει, κάτι συζητάμε. Να κάνουμε κανένα live κλπ. Θέλω πολύ να ανέβω, αγαπώ πολύ τον κόσμο εκεί πέρα βόρεια. Είναι πάρα πολύ θερμός. Γενικά με τα τραγούδια, είμαστε, με την μουσική. Ερωτική πόλη, Θεσσαλονίκη, όπως λέει και ο Σταύρος άλλωστε. Η ερωτική μας πόλη. Ερωτική πολύ και εγώ θα σας έλεγα έτσι μερακλείδες, δηλαδή δεν ξέρω, μερακλώνετε, γουστάρετε πάρα πολύ με τα τραγούδια άμα σας πιάνουν. Και εμείς αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, το βλέπουμε, παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε. Πες μας λίγο για το τραγούδι αυτό, εσύ το έχεις γράψει. Ναι, ναι. Από ποια αγάπη πνευστήκαμε, θα τα μάθω όλα, θα τα βγάλω όλα εγώ στον αέρα, τι θα δεις. Πολλά. Πατσομπόλα, πατσιά, βέβαια. Από πολύ δική μου αγάπη, το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο εδώ και 6 χρόνια. Αλήθεια, Ναι. Κρύβει έτσι μια μελαγχολία, μια τέτοια μαζί όμως. Είναι ένα συνοθήλευμα συναισθημάτων, ναι, και αγάπη και τέτοιο μαζί, ας πούμε. Περίεργο, αλλά το γουστάρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι Θεσσαλονικής, τα πιάνουμε αυτά κατευθείαν, ναι. Νόμιζες καλέ. Βέβαια. Και δεν το περίμενα, και δεν το περίμενα να μου το πείτε αλήθεια αυτό το σχόλιο, γιατί λίγοι το καταλαβαίνουν. Συνήθως περνιέται για χαρούμενο τραγούδι, ενώ βγάζει και μια μελαγχολία παράλληλα. Ναι, ναι. Είναι, έχει γιατί και ένα μινόρε μέσα, δεν μουσική, είναι καθαρά. Η μουσική είναι μελαγχολική και ο στίχος είναι αισιόδοξος. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το πάντρεμα. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι το πέτυχες ωστόσο και έγινε πολύ καλός ο γάμος, του εν λόγω του. Ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι νομίζω και εγώ. Είναι κάτι που είναι από την καρδιά μου. Είναι αληθινό βασικά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα αγκαλιαστεί. Εύχομαι να αγαπηθεί. Είμαι σίγουρη. Από μένα είναι μια δόση αλήθειας. Είμαι σίγουρη ότι θα το αγαπήσει ο κόσμος. Αφού θα βγήκε από την καρδιά σου, βέβαια, αυτά τα τραγούδια πιάνουνε. Και ξέρεις, τα τραγούδια που γράφει κανείς και τα ερμηνεύει ο ίδιος, περιέχουν έτσι πιο πολύ συνέστημα και αυτό βγαίνει πάνω στην πίστα, θαρώ. Ναι, δεν το βλέπουμε τακτικά από τους ίδιους τους αηδούς, ας πούμε. Ισχύει αυτό βέβαια. Το ίδιο φαινόμενο θα παρατηρήσετε σε δημιουργούς που είναι καθαρά συνθέτες και στιχουργοί και μπορεί, ας πούμε, να μην έχουν τόσο όμορφη, ας πούμε, χρειά και τα τραγούδια τους θα τα λένε φανταστικά, πιο ωραία και από τον ίδιο τον καλλιτέχνη που προηγείται της φωνής. Συμφώνω, μα το κάθε τραγούδι αποτελεί ουσιαστικά παιδί σου, γιατί είναι γέννημά σου, έτσι, όταν το γράφεις ο ίδιος. Επομένως, δίνεις όλο το στόμφο τον συναισθηματικό για να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα πάνω στην πίστα και για σένα και για την πάρτι σου, αλλά κυρίως και για τον κόσμο να το διασκεδάσει όσο γουστάρει και να. Να του μείνει κιόλας, να το μάθει, να το αφομοιώσει, έτσι δεν είναι. Ισχύει ακριβώς. Νίκο, όταν γράφεις. Θα σας πω το εξής, θα σας πω μια παρένθεση ότι εγώ σαν τραγουδιστής θέλω να συστηθώ στο κοινό, έτσι, ασχέτως αν με πρόλαβε λίγο ο στίχος, λίγο η μουσική, στα πρώτα μου βήματα να προλάβω να δώσω κάτι τέτοιο και να δίνω σιγά σιγά τέτοιο υλικό. Οπότε γι' αυτό έκανα και το πρώτο μου εγχείρημα να γράψω το δικό μου τραγούδι και να το τραγουδήσω κιόλας. Γενικά όμως γράφεις τραγούδια, έτσι δεν είναι? Ναι, γράφω. Απλά εντάξει, μου προέκυψε πρώτα το πρώτο να κάνω. Εγώ τραγουδιστή ήθελα να συστηθώ, εντάξει. Θα συστηθώ στην πορεία. Γιατί δεν κράτησες για τον εαυτό σου τα ψέματα που λέει ο Κωνσταντίνος Αργυρός? Εντάξει, γιατί νομίζω τα βάλαμε κάτω με την ομάδα που το είχαμε γράψει με τον Γιάννη Πετρίδη και τον Νίκο του Καλογερά. Γράψαμε μαζί αυτό το τραγούδι και είπαμε πως τον Κωνσταντίνο θα τέριαζε πάρα πολύ και θα του πήγαινε. Θα του ήταν ακριβώς, δηλαδή, κάποια τραγούδια. Γι' αυτόν, αυτόν φαντασιώνωσουν. Κοίτα, δεν φαντασιώνω. Μην το πάρεις την άσχημη, τώρα έτσι το είπα και εμένα δεν μου κάτσε καλά. Τι γελάς εσύ. Κλαίω στο στούντιο. Παιδιά, Θεός ο Γιάννης. Μου ήρθε τώρα, αλλά δεν ακούστηκε και πολύ καλά. Αυτόν έβλεπες, όχι ούτε έτσι. Είχες εμπνευστεί. Έχεις εμπνευστεί τη φωνή του. Εξήγησέ το μου γιατί το τόσκησε. Όχι, ήταν μια στιγμή που βρισκόμασταν με τον Γιάννη τον Πετρίδη στο στούντιο, στην Ανάβησο, εκεί που είχε το στούντιο. Ναι. Είχαμε κάτι κάτω, μουσικούλες, τυχάκια
γράψαμε κάτι όμορφο. Και απλά κάποια στιγμή είπαμε με τον Γιάννη ότι θα πήγαινε πάρα πολύ αυτό στο Κωνσταντινό. Ταιριάζει, δηλαδή βάλατε διάφορες φωνές και είδατε. Τώρα ρωτάω. Κοίτα, το demo το είχα, κοίτα, αρχικά το demo το είχα τραγουδήσει εγώ ως συνήθως δηλαδή. Ναι. Όπως τραγουδάω σε όλα τα demo δηλαδή. Που πρέπει να υπάρχει μια φωνή επάνω για να καταλαβαίνει το τραγούδι πώς πάει. Ναι. Οπότε εντάξει, η δική μου φωνή, εντάξει, ήταν μεστό, δεν το άκουγες, καταλάβαινες τι έλεγε, μια χαρά, αλλά δεν παίρνεις αυτό που έπρεπε να πάρεις. Λέμε, δεν το δοκιμάζουμε στον Κωνσταντίνο. Οπότε νομίζω ότι ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει ο Κωνσταντίνος. Είχα την απορία, γι' αυτό σε ρωτάω, Νίκο. Δηλαδή, είχα γενικά τις απορίες, δηλαδή πώς διαλέγεις τραγουδιστή. Και δεν είναι όλους, δεν είναι όλα τα τραγούδια για όλους. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι κάποιος δημιουργός μπορεί να γράψει κάτι και σώνει και καλά για τον εαυτό του. Α, μπράβο. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα τραγούδι που να είναι και του Σταμάτη Γονίδη, παράδειγμα. Να το γράψει εσύ, αλλά ναι, να είναι ακουστούμε για τη φωνή του Σταμάτη. Όπως έχουμε γράψει στο παρελθόν ένα τραγούδι, το πέσει, τελειώσαμε. Αλήθεια. Ναι, τη ρούπα. Δεν τα ήξερα. Πω, κοίτα να δεις. Ναι, είναι τραγούδια τα οποία... Κοίταξε, βρες άκρη για έλα Θεσσαλονίκη τώρα, γιατί εντάξει, μας έχεις φτιάξει εδώ πέρα. Πρέπει να γίνεται επόμενα live σίγουρα εδώ στον επόμενο μήνα. Να τα καταφέρουμε, θέλω. Σας λέω, μιλάω ειλικρινά, αγαπώ πάρα πολύ Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ανέβω το συντομότερο δυνατό και με την πρώτη ευκαιρία... Πώς θα κάνουν αυτά εκεί στην εκπομπή. Μια φορά την εβδομάδα που έρχονται κάποιοι καλλιτέχνες, δεν μπορούμε να βρούμε κάπως έτσι να γίνει αυτό? Φυσικά, όχι, θα το αφήσω θα ρίξει. Καλά, γιατί, ναι. Όχι, γιατί όχι. Ό,τι, πρόταση on air, online, όλα μαζί. Σε θέλουμε εδώ, καλέ, δεν κατάλαβες. Εννοείται. Θέλουμε να έρθει το καλύτερο δυνατό. Με μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή. Υπάρχουν τόσοι χώροι, ξέρεις, που μπορούν να φιλοξενήσουν ανθρώπους εδώ και να δημιουργήσουν διάφορα τύπου πάρτι και. Εκδηλώσεις όπου πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να γεμίσει όχι απλά ένας μήνας, ολόκληρη έτσι καλοκαιρινή σεζόν, βέβαια. Μαζί με το συνδυασμό της Χαλκιδικής, ας πούμε, με 2-3 πολυχώρους εκεί πέρα που φιλοξενούν καλλιτέχνες. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Δηλαδή, συνδυάζοντας ο άλλος τις διακοπές του και τον μπανάκι του κτλ., τσουπ να βγει και το βράδυ έξω, να σε ακούσει, να περάσει καλά, να τα πιει, να πονέσει, να χαρεί. Δεν ξέρω τι γουστάρει ο καθένας. Να πιει τα ποτάκια του, να γουστάρει, είναι φυσικά, φυσικά. Ελληνικά όμορφα πράγματα. Βέβαια, όπως τα λες. Πες μας λίγο μερικά από τα μέρη στα οποία πρόκειται να εμφανιστείς, έτσι να έχει και ο κόσμος μια ιδέα που μας ακούει για το που μπορεί να σε συναντήσει, γιατί κακά τα ψέματα διανύουμε έτσι περίοδο καλοκαιρινή σεζόν, οι περισσότεροι είναι στους δρόμους, πάνε διακοπές, ναι, άρα πρέπει να ξέρουμε το πρόγραμμά σου πάνω κάτω. Σωστά, σωστά. Ναι. Θα σου πω το πρώτο που είναι σίγουρο, ο πρώτος σταθμός, επειδή εμείς τα κανονίζουμε, τα φτιάχνουμε ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα και ξεκινάμε το ταξίδι, δεν κανονίζουμε ποτέ. Ολοκληρωτικά με δουλειές για ένα μήνα, για ένα μισή κλπ. Γιατί καμιά φορά ο Θεός γελάει με τα σχέδια που κάνεις. Εμείς θα κάνουμε έτσι ένα εβδομάδα και πάμε. Οπότε ας πούμε τώρα το επόμενο σταθμός που είναι να πάμε είναι στην Εύβοια, στο άλλο μου χωριό, γιατί έχω δύο, είμαι από την Άξο και από την Κάριστο. Α, ωραίο συνδυασμός. Οπότε θα πάμε στην Κάριστο, αρχικά 27 Ιουλίου την Παρασκευή. Και από εκεί και μετά, μέσω τη σελίδα, ενημερώνουμε και τον κόσμο, τα λέμε όλα. Να πούμε σε ποια σελίδα μπορεί ο κόσμος να μαθαίνει και να κάνει update και να βλέπει. Στο Facebook μου να απαντήσει τον Νίκος Δούρος και επίσης στο Instagram, στα social media γενικά, πάλι Νίκος Δούρος και μπορεί να βλέπει να μπορεί τα πάντα. Για να βλέπει ο κόσμος ναι, ακριβώς τις επόμενες εμφανίσεις και να ενημερώνεται φυσικά, και φυσικά. Να σε επισκέπτεται και να σε βλέπει και από κοντά, να απολαμβάνει και να περνάει καλά. Να πάμε μια τσάρκα εμείς εδώ πέρα με τη Στέλλα, να πάμε να δούμε τα μαγαζιά. Να σε προτείνουμε εμείς, να ξέρεις. Είμαστε και οι δύο άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτό το καλά. Πράγμα. Επομένως, εννοείται. Θα κάνουμε με το καλύτερο δυνατό για να σε φέρουμε ταχύτατα κοντά μας και να περάσουμε καλά όλοι μαζί, άνθρωποι του Λίμπερο και όλοι. Να έρθει και εδώ στο στούντιο να τραγουδήσουμε και εννοείται. Μαζί. Εννοείται. Φυσικά. Φυσικά αυτό θα το κάνω και θα έρθουμε και με οργανάκι, με κιθαρούλα, με βιολάκι. Ναι, γουστάρουμε. Να γουστάρουμε τα πάντα όλα. Δεν θα βγάλουμε εδώ μια κατάσταση καπέλα, και όχι μόνο. Να βγάλουμε μια κατάσταση, λέω, καπέλα εδώ μέσα στο στούντιο και όχι μόνο. Ναι, και με τι καπέλα, θα φέρει βιολί και κιθάρα. Τι κάνει κατευθείαν. Όλοι, οπότε ναι, κανονικά θα βγει. Εννοείται. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας on air. Μάθαμε τα σχέδιά σου. Παιδιά. Ευχόμαστε και εμείς το καλύτερο από καρδιά σου. Σε περιμένουμε. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας. Αναμένουμε με χαρά. Όταν θα έρθουμε στην Αθήνα, εννοείται θα περάσουμε. Εννοείται, σας περιμένω και εδώ. Θα δώσει χαιρετίσμα στον Μπάμπι. Θα δώσω. με μεγάλη μου χαρά. Αν και λίγο γάβρος αυτός, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, και θα τα χαλάσουμε μωρέ. Καλή καρδιά, καλή. Μη σκάτε για τις ομάδες. Άμα πια, πατσιά speaking. Καλό βράδυ να ευχηθούμε και σε όλα. Καλή συνέχεια. Καλά παιδιά, έχετε την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Ανταποδίδουμε. Καλό βράδυ. Είδες, τι μαθαίνουμε. Βλέπεις. Βέβαια, και ωραίο τραγούδι παρεπιπτόντως. Δηλαδή, αναφερθήκαμε μια πριν, να το ακούσουμε και τώρα. Είναι πάρα πολύ έτσι δυνατό, περιέχει αρκετό συνέστημα. Για πάμε να το ακούσουμε άλλη μία. Είχα πάντα την απορία, ας πούμε, πώς φαντάζεις
Το τραγούδι που γράφεις, ποιος τραγουδιστής κάνει? Ναι, δεν είναι εύκολο, μην νομίζεις. Γιατί σκέψω ότι άνθρωποι που γράφουν, γιατί και εγώ γράφω, ας πούμε, μετά λες. Α, τι γράφεις? Βήματα. Τραγωδιά. Ένα καλέ, τι να γράφω. Πες μας, ποιο τραγούδι. Από μνημονεύματα. Θα στα πω εκτός έρου. Δεν θέλω να διαφημίσω τον εαυτό μου. Γιατί? Γιατί εντάξει, δεν θέλω. Α, εδώ δεν τρεπόμαστε. Στον τουέτο, στην κουμπί. Μπίλι, εδώ δεν τρεπόμαστε. Σήμερα σου κάνω εγώ τη συνέντευξη. Την επόμενη φορά θα μου κάνεις εσύ. Και θα στα πω όλα. Εννοείται αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και επιστρέφουμε. Πώς πέρασε η ώρα? Είδες λοιπόν, τόσα βράδια λέει και πόνο και δώσε και πέρασε και η ώρα. 10 παρα 10 έχει πάει. Βράδυ Παρασκευής λοιπόν. Είδες πώς πέρασε το διωράκι? Μπαμ, μπαμ. Ναι. Που με έκραζε ότι μιλάω πολύ. Δεν άμα δεν πάντως, μιλάγα, να σου πω κάτι. Δεν έχει σταματημό. Το ξέρω. Στο δεν έχει σταματημό. Μπίλι, πώς έγινε τώρα αυτό, ρε φίλε? Πρώτη φορά που δεν στέγνω στο στόμα μου. Τίποτα. Καλέ, ναι, από τη μια γκρινιάζεται ότι δεν μιλάω και από την άλλη μου λες μίλα, εντάξει. Πέρασες καλά? Πέρασα καλά, έμαθα πολλά πράγματα. Αν πέρασες καλά, πέρασε σίγουρα καλά, δεν το αφήνουμε το περιθώριο. Και εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και τα καλύτερα, ξέρεις, λέγονται off-air. Για φαντάσου να είχαμε ανοιχτά μικρόφωνα πριν, έτσι. Τι θα γινόταν? Εντάξει. Η εκπομπή θα έκανε κόκκινα, κυρίες και κύριοι, βέβαια, έτσι απλά. Έτσι είναι αυτά. Βέβαια. Ωραία, ωραία. Καταπληκτικά. Μου φαίνεται θα διώξω τον Γκόλκα. Μήπως να κάνουμε νέα συνεργασία, να το σκεφτούμε. Έχουμε και γραμμούλα. Έχουμε άντε γραμμούλα. Να πάρουμε και μια γραμμούλα πριν φύγουμε σιγά-σιγά. Ναι. Καλησπέρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα σας, υψηλοτάτη με την παρέα σας. Αχ, καλέ, τι κάνετε? Ναι, από τη Χαλκιδική θέλω. Δώσε μου εικόνα τι γίνεται. Είσαι ήδη εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται στους δρόμους. Από τα σώσια να μαθαίνω. Γερακινή με τώρα αυτή τη στιγμή. Γερακινή. Τελειώνουμε μια δουλειά και φεύγουμε. Γίνεται τη τρελή. Γέμισε η Γερακινή από κόσμο. Γίνεται τη ψιλομουρλάρα. Να υποθέσω. Γίνεται τη τρελιάνα. Έλα ρε. Καταπληκτικά. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να γεμίσω από τον Κυριακό κόσμο η Χαλκιδική, να έρθει το χρήμα, να περάσει καλά και τα σχετικά. Γιατί ήταν και μια πάρα πολύ δύσκολη, να πούμε έτσι, εποχή. Ένα δύσκολο δεκαπενθήμερο για τους πληγέντες από τα καιρικά φαινόμενα, οι Χαλκιδικιώτες που είχαν θέμα κτλ. Οπότε θεωρώ ότι τώρα θα βγάλουν τα σπασμένα, ρε παιδάκι μου, και θα πέρασει καλά και ο κόσμος. Γιατί πέρα από αυτούς, εντάξει, κατά ψέματα και εμείς δεν πέρασαμε καλά, γιατί κλειστήκαμε στην πόλη, δεν μπορέσαμε να πάμε για μπάνιο. Δεν έχει φρένο, στα αλήθεια. Θα πάρει μια μάσα. Είναι αυτό που πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο. Καλέ, ναι, για πες. Δεν πήγα διακοπές, γι' αυτό συμβαίνει όλο αυτό. Κατάλαβε. Θα με ρίχνω και για εσά βουτιές πάντως, να ξέρετε. Αχ, πάρα πολύ. Θα κάνει βραδινό μπάνιο? Όχι, βραδινό μόνο το πρωί, γιατί είμαι με τις ανεψυχές και τη μαμά και καταλαβαίνει. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Έλα, εντάξει, θα περάσει καλά όμως. Όπως και να έχει θάλασσα, τώρα και σκάφη. Εγώ Νικήτη Στελίτσα. Καλά να περάσει, σου εύχομαι, φίλος. Και θα πάω να ρωτήσω για κάτι που μου είπες. Εννοείται. Θέλω μετά πληροφορίες στο inbox. Μ' αφήσεις, με ξεχάσεις. Ναι, ναι, εννοείται ότι θα γυρίσουμε αργούτσικα λίγο. Τρεις-τέσσερις. Δεν έχει σημασία. Εγώ με ανοιχτό πουλί, το ξέρεις ότι δεν κοιμάμαι ποτέ. Πάντα δουλεύω. Και από το σπίτι ακόμα δεν σταματάω. Είμαι ένα τηλέφωνο στο χέρι. You know that, Ναι, πολύ ωραίες και οι φωτογραφίες. Θέλει ο κόσμο να σε γνωρίσει. Ευχαριστώ, να σου δώσω και τα 100 ευρώ μετά για αυτό που λες στον αέρα που συμφωνήσαμε. Όχι, θύμισε δεν θέλω λεφτά εγώ. Στείλε μου το IBAN σου στο inbox να σου τακτοποιήσω το ζήτημά σου, ναι. Ποτέ δεν παίρνω λεφτά εγώ. Έτσι είπαμε να λες στον αέρα. Καταπληκτικά. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, να ευχηθούμε ένα τέλειο βράδυ, να περάσεις καταπληκτικά στη Χαλκιδική, να προσέχεις το νου σου, ναι. Θελετισμούς και από το φίλο μου το Στέλιο, τον άρεσε πολύ η φωτογράφηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα σε χαιρετήσω σαν δήμαρχος. Με μια εταιρεία ρούχων. Είμαι και μοντέλο, λίγο γερασμένο βέβαια, αλλά εντάξει, ναι, εκτελώ και τέτοια χρέη. Θέλουμε λέει εδώ να σε προωθήσουμε, Στέλιτσο φίλο. Τι εννοείς να πανικοποιηθώ? Πάρα πολύ. Γενική πρόθεση. Α, οκ. Με γενική πρόθεση πάντα ναι, εννοείται. Τα καλά είπαμε, να λέγονται. Εγώ θα σας χαιρετήσω σαν δήμαρχος. Λοιπόν, γεια σου Δήμαρχε. Να ευχηθούμε καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια. Καλό σου κου, καλό σου κου Δήμαρχος. Γεια. Λοιπόν, εσύ ως έχουμε φτάσει και στο τέλος με αυτά και με αυτά που με έκανες ότι μιλάω πολύ και είμαι non-stop, ορίστε 10 παρα 10 πήγε. Να ευχηθούμε στον κόσμο να περάσει ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, όπου και αν πάει, ό,τι και αν κάνει. Οι φίλοι οδηγοί να έχουν το νου τους. Στον δρόμο θα είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, η σημερινή κατά βάση και η Κυριακή, η επιστροφή. Ναι, η Κυριακή επικίνδυνη. Ναι, πολύ. Συνήθως μετά τη θάλασσα γίνεται ένας έτσι χαμούλης. Εντάξει, είναι και λίγο έτσι από τη ζέστη και αυτά, πάλι σαραντάρια θα έχει. Ναι, ναι, θα είναι δύσκολο να εφιστήσουμε την προσοχή στους αγαπημένους οδηγούς, να οπλιστούν με υπομονή, μην πηγείτε, ξέρετε, κράνοι όσοι είστε με μηχανάκια κτλ. Ναι, ναι, παιδιά, προσοχή. Μην έχουμε τίποτα. Ακριβώς, μην έχουμε δρόμενα κτλ. Να πάμε με το σκοπό να περάσουμε καλά, όχι να επιστρέψουμε έτσι με άσχημα γεγονότα κτλ. Οι υπόλοιποι να μου περάσετε καταπληκτικά.
Έτσι, το νου σας, όπως είπα, ανανεώνουμε το νέο μας ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το απόγευμα. Θα είμαι εδώ στην αγαπημένη συχνότητα, στο Λίμπερο. Αλλά δεν σας λέω με ποιο θα είναι Kinder έκπληξη, εντάξει. Από μένα την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.